Αν η δικαιοσύνη έχει μία γενική αποστολή, αυτή είναι η κοινωνική ειρήνη. Με τη δικαιοσύνη σημαίνει, συνμένει η πόλης κατά το αριστοτελικό ρήμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν καταργούνται βέβαια οι κοινωνικές συγκρούσεις, αλλά διορθώνονται τα εξατομικευμένα προβλήματα, προλαβαίνεται η αγριότητα και προωθείται στο μέτρο του δυνατού η ειρήνη. Αυτό το τόσο σημαντικό έργο της δικαιοσύνης αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Άλλα πάγια και άλλα συνδεόμενα με τις σύγχρονες καταστάσεις κρίσης. Στα πάγια της προβλήματα συναντούμε τις ελλείψεις των υποδομών και επίσης θα μνημονεύσω δύο προβλήματα ως παραδείγματα τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά. Τα γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, τα γνωρίζει η Βουλή δεκαετίες ολόκληρες, γνωρίζει ότι γίνονται διαρκώς προσπάθειες να αντιμετωπιστούν και ωστόσο είναι πάντοτε παρόντα. Ενώ την επιβράδυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, στη λειτουργία των δικαστηρίων και την συμφόρηση των φυλακών. Κατ' επανάληψη προσπάθειες διόρθωσης έχουν γίνει. Γνωρίζω μία επιτυχημένη στο παρελθόν, στην περίοδο 93-95, οπωσδήποτε θα μελετηθεί. Βέβαια, έχουμε και τα προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση της οικονομικής κρίσης, τα οποία επιβαρύνουν τις ελλείψεις των υποδομών βέβαια και επίσης συνδέονται και με το κοινωνικό χώρο, αφού όλο και λιγότεροι πολίτες μπορούν να προαγάγουν τις συνθήκες ζωής τους με νόμιμα μέσα και επομένως έχουν τον πειρασμό να προσφέρουν σε ευκαιρίες που δίνει πολλές φορές η παρανομία. Όσο θα αναφέρω παρακάτω, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα στηριχτούν καταρχήν σε κάποιες αρχές τις οποίες προτάσω. Το Σύνταγμα θα ίσταται και ουσιαστικά στην κορυφή της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου. Η τακτική να προτάσετε ένα μνημόνιο, να ακολουθεί ένας νόμος και το Σύνταγμα να μένει στην τρίτη θέση ή να παραμερίζεται, δεν έχει θέση στην πολιτική και στο έργο της δικαιοσύνης. Εξάλλου, η προάσπιση του Ελληνικού Συντάγματος είναι ταυτόχρονα και προάσπιση των κοινών συνταγματικών παραδόσεων της Ευρώπης που αποτελούν πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο. Η δικαιοσύνη στη συγκρότησή της θα είναι αξιοκρατική και δημοκρατική. Θα αναλυθεί αυτό παρακάτω. Απέναντι στο έγκλημα δεν έχει θέση μια πολιτική μηδενικής ανοχής, όσο και αν ο όρος είναι εύηχος. Η δικαιοσύνη θα είναι αυστηρή έναντι ενόχων για σοβαρά εγκλήματα, επιεικής έως και ανεκτική απέναντι σε μικροπαραβάτες. Η ποινική δικαιοσύνη δεν τιμωρεί το φρόνημα, αλλά ένοχες πράξεις που τελέστηκαν. Απέναντι στο φρόνημα θα υπάρχει ισότητα μεταχείρισης. Έμφαση θα δοθεί στην πρόληψη του εγκλήματος και στην επανένταξη, ενώ η φυλακή πρέπει να είναι ανθρώπινη όχι μόνο λόγω της ανάγκης σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και γιατί αλλιώς η εγκληματικότητα αναπαράγεται. Κορυφαίο θεσμικό ζήτημα στο πεδίο της δικαιοσύνης, συνιστά οπωσδήποτε η εκκίνηση των διαδικασιών αναθεώρησης του Συντάγματος. Εφόσον η εκκίνηση, που είναι κεντρικό θέμα, αποφασιστεί, θα συνδυαστεί οπωσδήποτε με δημοκρατικό και σε βάθος διάλογο με πολιτικές δυνάμεις, φορείς και με κοινωνικά κινήματα και θα υπάρξει και ευρεία διαβούλευση και τους πολίτες. Ως κύρια κατεύθυνση θα έχει τη μείζωνα εγγύηση
του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας, ενώ σημαντικά κεφάλαια της αναθεώρησης θα αφορούν και τη λειτουργία της Βουλής και την οργάνωση για λειτουργία της δικαιοσύνης, το κυβερνητικό έργο και οπωσδήποτε και την ποινική ευθύνη των Υπουργών. Περνώ στα επιμέρους κεφάλαια των έργων που προγραμματίζονται. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης, πρώτα, το ισχύον σύστημα διοίκησης της δικαιοσύνης είναι δεκτικό βελτίωσης, ώστε να είναι ταυτόχρονα αξιοκρατικό και δημοκρατικό. Προέχει η αναβάθμιση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων και του ρόλου των ολομελιών τους. Η αλλαγή θα έχει ως βάση τις προτάσεις των θεσμικών φορέων της δικαιοσύνης, κατεξοχήν δικαστών, εισαγγελέων αλλά και αρμόδιων διοικητικών υπαλλήλων στον χώρο της δικαιοσύνης, με ακρόαση και επιστημονικών συλλόγων. Οπωσδήποτε, στο σημείο αυτό επισημαίνω βέβαια ότι ως λειτουργήτη της δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων, είναι, αντιμετωπίζονται και είναι ούτως ή άλλως οι δικηγόροι, οι συμβολιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές, οι υποθηκοφύλακες, η γνώμη των οποίων επίσης θα ακουστεί με πολύ προσοχή για τα δικά τους ζητήματα, αλλά και για τα γενικότερα θέματα της δικαιοσύνης. Γενικά, θα υπάρξει επιδίωξη οι μεταρρυθμίσεις να συγχρονίζονται με αλλαγές στις υποδομές, οι οποίες να μπορούν να τις υποστηρίζουν. Η συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θεσμών και ειδικά στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαμόρφωση των κοινών πολιτικών θα εγγυάται πρωταρχικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε διεθνείς συμβατικά κείμενα ή οδηγίες θα προχωρήσει με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας αλλά και με στάθμιση των κοινωνικών αναγκών και πρωτίστως βεβαίως του συντάγματός μας. Θα λάβει χώρα μια αναθεώρηση των όρων λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών, ιδίως με την προώθηση θεσμών επιμόρφωσης των δικαστών, με έμφαση στα πεδία του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των ναρκωτικών. Θα προωθηθούν μέτρα επιτάχυσης της απονομής της δικαιοσύνης, τα οποία να μην υποβαθμίζουν τις εγγύησεις ορθοδικίας. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των κωδίκων, ώστε να μην δημιουργήσει συστημικά προβλήματα και να έχει αποτελεσματικότητα. Βεβαίως, πάντοτε θα γίνεται προσπάθεια κάλυψης των κοινών οργανικών θέσεων των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων. Καταπολέμηση της διαφθοράς και των εγκλημάτων γενικά θα υπηρετηθεί από τη λειτουργία της δικαιοσύνης στο μέτρο της αρμοδιότητάς της και σε συνεργασία με άλλα αρμόδια υπουργεία και αρχές. Όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, υποθέσεις οικονομικής διαφθοράς, Λίστες, Λαγκάρτ, Λιχτενστάιν και κάθε διαθέσιμο στοιχείο θα διερευνηθούν και θα προωθηθούν, όπως επίσης και οι διεκδικήσεις αποζημιώσεων και κατοχικών δανείων με την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Υπάρχει μια σημαντική προεργασία αυτή τη στιγμή για την παραγωγή νέων κωδίκων. Θα γίνει μια προσπάθεια αναθεώρησης των υπαρχόντων σχεδίων με βάση τις αρχές τις οποίες προανέφερα. Αυτή τη στιγμή μπορώ πάντως να μνημονεύσω τα εξής. Το σχέδιο σοφρονιστικού κώδικα εμφανίζεται αυτή τη στιγμή περισσότερο προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες και θα προωθηθεί κατά προτεραιότητα μετά βέβαια από σύντομη επεξεργασία. Το σχέδιο κώδικα πολιτικής δικονομίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για την απόδειξη, τις προθεσμίες και την αναγκαστική εκτέλεση, κατασχέσεις και πληστηριασμούς που προβλέπουν ταχύτητες εκτέλεσης κοινωνικά και δικονομικά δυσβάστακτες. Αυτά θα αναθεωρηθούν στο πλαίσιο μιας συνολικής επανεξέτασης
αφού έχουν καταγραφεί και έντονες αντιδράσεις επιστημονικών συλλόγων και ενώσεων για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου σχεδίου. Το σχέδιο κώδικα ποινικής δικονομίας περιλαμβάνει χρήσιμες μεταρρυθμίσεις, αλλά στο σύνολό της η ισχύουσα ποινική δικονομία περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις, όπως αυτές που αφορούν τα μονομελή δικαστήρια κακουργημάτων, που χρειάζεται να αναθεωρηθούν στο πλαίσιο συνολικής επανεξέτασης. Η προώθηση του σχεδίου του ποινικού κώδικα, επίσης σημαντικού έργου, μπορεί να έπεται ώστε να εξεταστούν προηγουμένως προσεκτικά οι γενικότερες πρακτικές και κάποτε αλυσιδωτές επιδράσεις ορισμένων μεταρρυθμίσεων του ποινικού συστήματος, όπως αυτές για τη διατάργηση των χρηματικών ποινών, για παράδειγμα. Θα λάβει χώρα μείωση των δαπανών πρόσβασης στη δικαιοσύνη, που καθιστούν απαγορευτική την προσφυγή των αδυνάτων και κάποτε και του μέσου πολίτη σε αυτήν. Ενώ βέβαια έχουν υποστεί κριτική όχι μόνο από εθνικούς αλλά και από εγχώριους οργανισμούς. Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των υποδομών, το πρώτο το οποίο μπορεί να υποθεί είναι ότι ήδη προχωρεί ένα σημαντικό έργο ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δομών και υπηρεσιών της δικαιοσύνης, το οποίο θα στηριχθεί και θα προωθηθεί στο μέτρο της ανταπόκρισής του στις ανάγκες της απονομής της δικαιοσύνης. Περνώ στο κεφάλαιο της αντιεγκληματικής πολιτικής και του σοφρονιστικού συστήματος. Ακόμη και συμβολικά, ας αναφέρω πρώτα το ότι θα καταργηθούν ουσιαστικά οι φυλακές ανηλίκων. Πιο αναλυτικά, θα περιοριστεί δραστικά η επιβολή του ποινικού εγκλεισμού σε ανηλίκους ηλικίας 15 έως 18 ετών, ώστε να προβλέπεται μόνο για εγκλήματα ανθρωποκτονίας. Οι καταδικαζόμενοι ή δεν θα υπάρχουν, ή θα μετριούνται, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχουν, ή θα μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού και έτσι θα μπορούν να κρατούνται σε πολιτισμένες συνθήκες, σε χώρο στεγανό από ενήλικες κρατουμένους και δεν θα χρειάζεται η ύπαρξη ιδιαίτερων φυλακών για αυτή την κατηγορία. Δεύτερο μέτρο είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια μετά από μελέτη επιλεκτική αλλά χωρίς φιδό τροπής κακουργημάτων σε σοβαρά τιμωρούμενα πλημελήματα. Πολλές από τις προσπάθειες αποσυμφόρησης των φυλακών και του ποινικού συστήματος γενικά στηρίχθηκαν κατά το παρελθόν σε αποποινικοποίησεις. Δεν απέδωσαν. Και είναι λογικό να μην έχουν αποδώσει, διότι οι αποποινικοποίησεις αφορούν ελαφρά κατά κανόνα εγκλήματα, τα οποία ούτως ή άλλως δεν οδηγούν πραγματικά στη φυλακή. Αντίθετα, κατά την τελευταία 15 ετία είχαμε αθρώες αναγωγές πλημελημάτων σε κακουργήματα, ούτως ώστε οι καταδίκες να οδηγούν πάντοτε στη φυλακή και να ενταθεί το φαινόμενο του συνωστισμού στις φυλακές. Η προσπάθεια αναθεώρησης αυτή θα γίνει βεβαίως στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ποινικού κώδικα, ώστε να μην υπάρξουν αντινομίες. Θα προχωρήσει η κατάργηση σοφρονιστικών καταστημάτων τύπου Γ. Ο θεσμός που πρόσφατα έχει σαχθεί από πολλές απόψεις είναι προβληματικός. Καταρχήν, αλλάζει ποιοτικά την ποινή χωρίς πάντα να στηρίζεται η αλλαγή αυτή σε δικαστική κρίση. Πράγμα που σημαίνει ότι φτάνουμε σε δυσαναλογία σε σχέση με ό,τι είχε κριθεί από το δικαστήριο ως δίκαια ανταπόδοση, ως δίκαια ποινή. Οι όροι εξάλλου υπαγωγής στα σοφρονιστικά καταστήματα τύπου Γ ήταν τόσο ευρύς, ώστε να απειλείται η πλειονότητα των κρατουμένων και οι στερήσεις δικαιωμάτων, για παράδειγμα επικοινωνίας, έφταναν σε ανέραση θεμελιακών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η κατάργηση βέβαια δεν σημαίνει
ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πτέρυγες με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε διάφορα σοφρονιστικά καταστήματα. Η επιβάρυνση δεν θα αφορά τις εγγύησεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, που θα μείνουν ακέραια, αλλά τη φύλαξη, και θα επιτρέψουν βέβαια να αναβαθμιστούν οι όροι κράτησης των υπόλοιπων κρατουμένων. Και, εν πάση περιπτώσει, η ύπαρξη ειδικών καταστημάτων, τμήματων με όρους ασφάλειας, ιδιαίτερα προσεγμένος, είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν υπήρχε στις ελληνικές φυλακές. Θα διασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι όροι ιατρικής περίθαλψης των κρατουμένων και θα ενισχυθούν οι δυνατότητες της εκπαίδευσής τους. Σε συνεννόηση με τους εισαγγελείς, θα επιδιωχθεί η θέσπιση μέτρων που θα κατευθύνουν προς τη φιδό κατά την άσκηση των διώξεων. Θα προωθηθούν θεσμοί συνδιαλλαγής εισαγγελέα πολίτη που δεν θα αφορούν όμως τα σοβαρά εγκλήματα. Σε ό,τι αφορά το σοφρονιστικό σύστημα, προτεραιότητα έχει η αύξηση του αριθμού του προσωπικού. Είναι άλλωστε ήδη δρομολογημένη στο εθνικό πρόγραμμα και έχει κοστολογηθεί. Αυτή τη στιγμή, με συνθήκες υπέρμετρου συνωστισμού των κρατουμένων, που οδηγούν σε δημιουργία αβίωτων συνθήκων, υπάρχουν διαθέσιμες πτέρυγες και καταστήματα ολόκληρα άδεια, κενά, λόγω της έλλειψης του προσωπικού. Η επίλυση των προβλημάτων που άπτονται της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θα έχει οπωσδήποτε απόλυτη προτεραιότητα. Διέξοδο αποσυμφόρησης και μάλιστα με όρους αντικλιματικής αποτελεσματικότητας θα προσφέρει η κινητοποίηση της εφαρμογής εναλλακτικών μέτρων απεξάρτησης που ήδη προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως είναι η παρακολούθηση θεραπευτικής δομής απεξάρτησης εκτός φυλακής και οι οποίες πάντως δεν αξιοποιούνται, και θα επιδιωχθεί οπωσδήποτε σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας η ένταξη των σοφρονιστικών δομών του σοφρονιστικού συστήματος στο ΕΣΥ. Στο κεφάλαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης θα υπάρξουν καινοτομίες, όπως είναι η διασφάλιση δικαιοκρατικών όρων κατά τις προσαγωγές και συλλήψεις πολιτών σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είναι η νομοθεσία για το σύμφωνο συμβίωσης που θα τροποποιηθεί ώστε να αφορά και τα ομόφυλα ζευγάρια σύμφωνα και με την διεθνή υποχρέωση που έχουμε μετά από σχετική καταδίκη. Θα αναθεωρηθεί, παρά το ότι είναι πρόσφατος, ο νόμος για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, ώστε να καλύπτει και την ρατσιστική δραστηριότητα και όχι μόνο τον ρατσιστικό λόγο. Και βεβαίως θα επιχειρηθεί επίσης, νομίζω ένα λεπτό θα έχω τελειώσει κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Θα αναβαθμιστεί και η στατιστική υπηρεσία. Φτάνω στο τέλος και θα ήθελα να επαναλάβω ότι σε οποιοδήποτε ζήτημα θα προκύψει, το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του θα είναι διάλογος. Διάλογος θα γίνει με όλους. Επιφανής και αφανής. Με υπόπτους, ενόχους, κοκκουλοφόρους, με τους πάντες. Γιατί όποτε δεν γίνεται διάλογος, παραμονεύει η βία. Σας ευχαριστώ πολύ.